θα έχουν ολοκληρωθεί, κύριε Πουλάκη? Ενώ φύγαν οι θεσμοί και συμφωνία δεν έχουμε στο τραπέζι. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον και προεκλογικά αλλά και μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να υλοποιήσει τη συμφωνία την οποία ψηφίσαμε πάρα πολύ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2015. Μια συμφωνία η οποία πρέπει να καταλήξει όσο το δυνατόν γρηγορότερο στην αξιολόγηση, γιατί πρέπει μετά να μπει στο τραπέζι άμεσα αυτό το οποίο είναι ο πολιτικός μας στόχος και η ανάσα, αν θέλετε, για την έναρξη της ελληνικής οικονομίας σε καλύτερους δρόμους, η μη βιωσιμότητα του χρέους. Ναι, αλλά κύριε Πουλάκη, είναι λοιπόν πολύ ανησυχητικά τα σημάδια. Κοιτάξτε, ναι, να δείτε. Θα σας αφήσω εγώ το χρόνο, αλλά είναι πολύ ανησυχητικά σημάδια μέσα στις προηγούμενες ώρες να ακούμε πάλι για έξτρα φόρους. Φόρους πάλι στα γιοταχή και στα τέλη, φόρους στα καύσιμα, δηλαδή. Ακούστε με λιγάκι. Αυτό δείχνει. Εδώ δεν θα σας ξαναδιακόψω, θα πω μόνο αυτό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κενά σε αυτούς τους προϋπολογισμούς και στα πράγματα και στους αριθμούς που έχετε βάλει κάτω στο Ακούστε καθήκη. Λοιπόν. Ναι. Χωρίς να θέλω να κάνω καμία, αν θέλετε, παρέμβολη, λέω ότι προηγουμένως ακούσαμε ένα διάλογο, ο οποίος καλό ήταν, που ακούστηκε εκ μέρους του κ. Γρηγοράτου, αν θέλετε, για ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που είναι λίγο πολύ, κατά τη γνώμη μου, λίγο ξεπερασμένος. Αλλά εδώ πέρα, επειδή είναι επί της ουσίας η αξιολόγηση, θέλω να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να μπορέσει η αξιολόγηση να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μόνο που για να τελειώσει η αξιολόγηση χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, να το θέλουν και οι αξιολογητές, είναι ένα ταγκό για δύο. Δηλαδή δεν είναι, άρα πρέπει να δούμε αν οι καθυστερήσεις είναι από την ελληνική κυβέρνηση ή από τους αξιολογητές. Και δεύτερον που πρέπει να δούμε είναι αν οι αξιολογητές, αν ζητάνε από το κουαρτέτο, κάποιοι ζητάνε πράγματα υπέρμετρα και έξω από την συμφωνία. Και πρέπει αυτή η κυβέρνηση, και καλώς κάνει, να διαπραγματευτεί με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε στο πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε να είναι και τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση. Τώρα, για αυτό που είπατε για τους φόρους, εχθές υπήρχε μια συζήτηση στη Βουλή, την οποία και οι δύο εδώ παριστάμενοι στην κουβέντα, την οποία θα κάνουμε το διάλογο, την παρακολούθησαν ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου ο Υπουργός Οικονομικών γύρισε και είπε ο κ. Τσακαλώτος το ότι όντως εμείς τρέχουμε και θέλουμε μέχρι Απρίλη, όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του λίγο πριν το Πάσχα, να έχει τελειώσει η αξιολόγηση, και ό,τι ακούτε για το φορολογικό, για το ασφαλιστικό, αλλά κυρίως για το φορολογικό, το οποίο το διαπραγματεύει ο κ. Σακαλώτος, και αυτά που ακούω εγώ, λέει, μιλάω για τη δήλωσή του εχθές στη Βουλή, στους βουλευτές, άρα και στον κύριο Φορτσάκη και στον Γρήγορο Ράκο, ότι ό,τι ακούτε ή ό,τι ακούω και εγώ από τις 8 και τις 9 από τα δελτία ειδήσεων, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα ακούω για πρώτη φορά. Ή ότι άρα δεν είμαι ισχύουν δηλαδή αυτά τα σενάρια και σκέψεις. Σαφέστατα, αυτά που ακούγονται. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε κριτική, και θα την κάνουμε την κριτική, θα έχουμε το χρόνο να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, όταν θα έρθει και το φορολογικό και το ασφαλιστικό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και τότε πραγματικά και στο Κοινοβούλιο, κύριε αλλά Πουλάκη, και στις τηλεοράσεις, είστε σίγουρος θα ότι αυτά που διαρρέονται συζήτηση, θα μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση. Είστε σίγουρος ότι αυτά που διαρρέονται και ακούγονται δεν διαρρέονται από συνεργάτες των υπουργών που περιγράφετε? Κύριε Γιαννούλη, ακούστε να δείτε. Είμαι υποχρεωμένος και εγώ, αλλά νομίζω και για τον ορθό λόγο και διάλογο, όχι με την έννοια της οποιασδήποτε κομματικής ή κυβερνητικής στήριξης, αλλά και εσείς, τον λόγο του Υπουργού, τον δημόσιο λόγο, ο οποίος δεν είναι ούτε σε συνέντευξη, ούτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, αλλά είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με το οποίο το σεβόμαστε, να πρέπει να τον παίρνουμε τις μετρητής. Μάλιστα. Κύριε Φορτσάκη, δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με την αξιολόγηση. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι έπρεπε από καιρό να έχει τελειώσει.